Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Πάντως είναι κυρία Δώρα Αυγέρη, καλησπέρα, ευχαριστώ Κλησπέρα. που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε τέσσερις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και η πολιτική επικαιρότητα τροφοδοτείται καθημερινά, η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει σε πολύ έτσι υψηλά επίπεδα. Εγώ τουλάχιστον... Και μάλιστα λίγους μήνες μετά τις εκλογές κιόλας, mm -hmm. Ε, δεν το θυμάμαι και πολύ. Συνήθως με τον προϋπολογισμό, με την ψήφιση του προϋπολογισμού, σταματούσαν τα πάντα. Άρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν παράγει πολιτική ύλη. Θα το δούμε. Πολιτικό περιεχόμενο και πολιτική ουσία. Παράγεται το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει ανταπόκριση αυτό στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, ε, για να βλογήσω τα γένια μου. Χθε το βράδυ εκεί που κάθεστε, καθόταν ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Υπουργό Εργασία. Ο οποίο μάλιστα το είχε προαναγγείλει και στο Twitter, ήρθε να απαντήσει στο σχόλιο του Προέδρου ε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Κασελάκη, ο οποίο τον εμέμφθη, τον κατηγόρησε ότι κάνει οι μυστικές συμφωνίες με τον Υπουργό του Πακιστάν για να έρθουν 500.000 εργάτες στην Ελλάδα από το Πακιστάν. Μετά ο υπουργό με δεύτερη ανάρτησή του είπε ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια συμφωνία και έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Γεωργιάδη. Και ο κύριο Γεωργιάδη από εδώ είπε ότι προφανώ δεν είχε ενημερωθεί, ότι προτιμάει να κάνει βόλτε στο Παρίσι μια στα Χάμπτον, μια στο Παρίσι, μια στη Νέα Υόρκη, δεν είχε ενημερωθεί και κακώ τον κατηγόρησε. Σήμερα ο κύριο Κασελάκη έκανε μια ανάρτηση και μίλησε για επιχείρηση Ισλαμαμπάντ. Τελικά εσεί επιμένετε ότι θέλουν να φέρουν πακιστανούς εργάτες στην Ελλάδα. Εμείς επιμένουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όπως αυτό μάλλον είναι ξέρετε, το μάνιο αυτής της κυβέρνησης, ψεύδεται και κοροϊδεύει στα μούτρα τον ελληνικό λαό και τη μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι η διαπίστωση και το γεγονό μόνο ότι ο κύριο Γεωργιάδη αναγκάστηκε πολλέ φορέ να κάνει αναρτήσει στο, στο Twitter, στο, στο Ex. Mm -hmm. ε, να... Twitter φύ... το λέμε εμεί οι, να... <laughs> οι παλιότεροι. Ε, να έρθει εδώ στην εκπομπή σα να δώσει εξηγήσει οι οποίε μάλλον δεν έπεισαν ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Να ξαναβγεί και να κάνει δηλώσει. Τώρα δεν θα μείνω στο περιεχόμενο. Των δηλώσεων του Βουδουκιστάν. Ε, όχι, κυρίου όμως, το, το περιεχόμενο διάσης, έχει την τον, ουσία. Στο, όχι στον τρόπο με τον οποίο ε, απευθύνθηκε στον αρχηγό τη εξωτερική αντιπολίτευση. Αλλά μένω σε αυτό που ήταν καταγεγραμμένο στο Twitter, την ε, ανάρτηση και του ίδιου του υπουργού από το Πακιστάν, ο οποίο νομίζω ότι λέει ξεκάθαρα <coughs> την αλήθεια. Ε, και περιμένουμε βασικά την αντίδραση <coughs> από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για το τι λέει ο ίδιος σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν. Και από τον ίδιο τον Υπουργό του Πακιστάν, ο οποίο δεν αλλάζει κάτι στην ουσία, μιλάει για μια συνομιλία, η οποία είναι πραγματικότητα. Ναι, λέει, δεν υπήρξε ούτε συμφωνία, ούτε κάποια εκδήλωση. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το αρχικό κείμενο από τον Υπουργό, ο οποίο έλεγε για μια συζήτηση πάρα πολύ καλή. Το Αναφερόταν σε κείμενο, έναν αριθμό, 500.000 ανθρώπων από το Πακιστάν, εργαζομένων στο συγκεκριμένο τομέα που είναι ο κατασκευαστικό. Αναφερόταν και στην προοπτική υπογραφή ενό μνημονίου. Με Μωράντου, αν, αν το έχετε διαβάσει. Ναι, το έχω διαβάσει, φυσικά. Ε, ε, και διαβάσει. στην ουσία, με τη νέα του ανάρτηση, δεν ήρθε να ανακαλέσει κάτι διαφορετικό ούτε ω προ τον αριθμό ούτε και προ τη συζήτηση. Ακούστε, ε, εμεί ούτω ή άλλω έχουμε ξεκάθαρη θέση σε σχέση με αυτό που ψηφίστηκε πριν από λίγε μέρε και αφορά στην ε, τροπολογία για την ε, νομιμοποίηση. Το, την οποία την ψηφίσατε. Ούτω ή άλλω, ε, αναλαμβάνοντα, ξέρετε, το την οικονομική και κοινωνική ευθύνη ενό κόμματο αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβώ γιατί η χώρα μα έχει ανάγκη από αυτά τα εργατικά χέρια. Οι αγροτικέ περιοχέ μένουν πάρα πολύ πίσω εξαιτία του γεγονότο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι για να μαζέψουν τι ελιέ, τι αγροτικέ παραγωγέ, αλλά δεν υπάρχουν και άνθρωποι στον κατασκευαστικό τομέα. Στον κύριο, Προφανέστατα, προσφανέστατα αυτό δεν το αντιλαμβάνονται ω ανάγκη κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. σω το, το, αντιλαμβάνεται ω ανάγκη ο κύριο Μητσοτάκη, αλλά φοβάται την ακροδεξιά του. Φοβήθηκε και τον κύριο Σαμαρά, τον τον στην του ομάδα παρότι ψήφισε όχι σε αυτή την τροπολογία Λοιπόν, ε, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που φάσκει και αντιφάσκει ο κύριος Μητσοτάκης Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα Αυτά όμω είναι και επικίνδυνα ψέματα Προεκλογικά θυμόσαστε τι έλεγε Πώς κορόιδεψε τους... Μικρομεσαίου, επιχειρηματίε, του η είχε ψέματα. ολα αυτό λίγο... είναι λίγο επισημαντικό ναι, γιατί ναι, όχι, η κοροϊδία. Γιατί από το θέμα η κοροϊδία όχι, είναι η κοροϊδία. Η κοροϊδία είναι βασικό εργαλείο αυτή τη κυβέρνηση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών τη. Προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκη έλεγε ότι δεν θα φορολογήσει του αυτοαποσχολούμενου, του μικρομεσαίου και έφερε, ξέρετε, τα τεκμήρια. Προεκλογικά, ε, θυμόσαστε τι έλεγε επενδύοντα στην πατρίγουδο για τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι θα την καταργήσει. Προφανέστατα και την κράτησε. Καλά έκανε. Τώρα, ειδικά έτσι όπω είναι και τα πράγματα στην περιοχή μα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλούσε για το τι θα κάνει με του μετανάστε. Είδατε τι έκανε. Καλά έκανε σε σχέση με αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ούτω ή άλλω πολλέ φορέ σε μαύρη εργασία ε, ή πολλέ φορέ ήταν και πίσω από τον Θεό. Αλλά τώρα μπορούν να, να παράσχουν την εργασία του καλά αμοιβόμενοι, ε, ενδεχομένω και με καλύτερε συνθήκε εργασία. <κυκ> Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να είναι ένα παροδικό μέτρο, ε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα αποκτήσουν ενδεχομένω τα χαριά τη νομιμοποίηση για να πάνε σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και πάλι θα μείνουμε χωρί εργατικά κέρδη. Εγώ προσπαθώ χέρια. να καταλάβω το εξή. Από τη στιγμή που στηρίξατε την συγκεκριμένη τροπολογία για την άδεια παραμονή και εργασία σε περίπου 30.000, λέει η κυβέρνηση, από αυτού που ήδη βρίσκονται εδώ και από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη διακρατικέ συμφωνίε με την Αίγυπτο, με την Αρμενία. Με, παλιότερα με τον Μπαγκλαντές, και με άλλες χώρες που αθρηστικά μου έλεγε χθε ο Υπουργός Εργασίας είναι 178.000 θέσεις που έχουν βρεθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενο που θέλει να έρθει έχει γίνει αυτή η διασταύρωση και προοπτικά θα έρθουν στην Ελλάδα. Τι σας ενοχλεί με το Πακιστάν, με την έννοια, γιατί το λέω, προφανώς 500.000 δεν μπορούν να έρθουν. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε μια τέτοια <συμφωνία>, συμφωνία. την, την ακροδεξιά ατζέντα να τη θυμίσουμε στον κύριο Μητσοντάκη και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Αυτοί έπαιζαν με αυτή την καυτή ακροδεξιά ατζέντα. Δεν έπαιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σα θυμίσω τι δηλώσει του, Όχι, ε, να μην τι ε, θυμίσετε. Ε, ε, θέλετε... Έχετε δίκιο ότι ήταν σκληρά <συμφ> κριτική η κυβέρνηση εναντίον σα. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο Μητσοντάκη του Τι του πειράζουν οι εργαζόμενοι. Το ζήτημα είναι ότι. Ο υπουργό του Πάλι, νομίζω, τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε πει ότι χρειάζονται περίπου 200.000 εργατικά χέρια. Υπουργό Αγωτική Ανάπτυξη. Το έχουν πει οι επίσημοι ε, φορεί. περίπου 200.000 χρειάζονται στον κατασκευαστικό τομέα. Το, το, το είπε μεγάλο παράγοντα του επιχειρηματικού κόσμου. Δεν το λέει απλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια διαπίστωση από τη ίδια την πραγματικότητα. Εσεί θα συνενέσετε. Το ζήτημα. Στο να το έρθουν ζήτημα, αυτοί οι εργαζόμενοι το, με διαφάνεια το, και με όλε τι προποθέσει. Ε, λοιπόν, εμεί λέμε ότι συνενούμε σε οτιδήποτε βοηθάει στην οικονομική και κοινωνική ε, πρόοδο τη χώρα μα. Σε οτιδήποτε σέβεται τα δικαιώματα ενό εργαζόμενου και δίνει τη δυνατότητα νόμιμη εργασία, διαμονή και παραμονή ενός πο... ανθρώπου πολύ καθαρή θέση. Ενός ανθρώπου στη χώρα μα και μάλιστα και με το δικαίωμα τη οικογένειακή συνένωση. Αυτό ναι, είναι. Αυτό το αποκλείει τροπολογία, ε, βέβαια. Ε, λέμε πάντω, λέμε, είμαστε νέε ναι οτιδήποτε προάγει την νόμιμη. Διλωμένη εργασία, την καταπολέμηση τη εργασία, τις εργασίες που την εκμεταλλεύεται κάποιο, τη μαύρη εργασία. Νομίζω ότι δεν σας λέω κάτι καινούριο, δεν ανακαλύψω την επιμέλεια. Είναι, είναι μια σε, καθαρή αυτό. θέση, άρα εγώ εικάζω εγώ, εγώ με βάση αυτό που λέτε. Εάν αντιβερθεί περί διακρατικές συμφωνίες σε κάποιες αυτό, άλλες λέω. ρυθμίσεις αυτό αυτό που, θα είστε αυτό 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 είναι αυτό 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 πρέπει να απευθυνθεί στον κύριο αυτό εάν όντω κοροϊδεύει, αν κοροϊδεύει ο κύριο Γεωργιάδη και αν συμφωνεί ο κύριο Μητσοτάκη. είναι ξεκάθαρο. Ε, ε, το το αντιλαμβάνουμε ρητορικό το ερώτημα, δεν πρόκειται να πει ο κύριο Κοτσέλη. Προφανέστατα, ότι ο υπουργό εργασία, προφανέστατα, ο υπουργό εργασία εκεί δεν πήγε μυστικά, δεν έκανε μυστική συνάντηση. Όχι, επίσημη συνάντηση. Ε, ήταν. και προφανέστατα ήταν γνώση του πρωθυπουργού. Ε, τι λέει ο πρωθυπουργό μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα των, των ημερών. Θα σα κάνω έτσι μια μια προσέγγιση ε, πολύ έτσι προσωπική. Είδα την ανακοίνωση και τη δική σας για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει, δια της παρακάμψεως του 16 μέσω του 28 του συντάγματος, τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ΑΕΗ. Όχι. Όχι είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν είναι η ερώτηση, τι λέμε, γιατί ακούγεται έπεσε έτσι πολύ σπέκουλα. Δεν θα ήταν αυτή η ερώτηση, <laughs> λοιπόν. αλλά <laughs> το είπατε τόσο ωραία το όχι που νομίζω σαν να θα παίξει οπότε το κρατώ. Ρωτώ τώρα εγώ. Mm -hmm. Έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει σπουδάσει σε ένα εξαιρετικό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ο οποίο έχει ζήσει στο λίκνο των τέτοιων πανεπιστημίων, δημοσίων, γιατί το Χάρβαρντ είναι κατά βάση δημόσιο, αλλά λειτουργεί ε, και με κάποια, ας το πούμε έτσι, μη κρατικά κριτήρια, αλλά υπάρχουν και πολλά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ρωτώ, δεν είναι μια μικρή αντίφαση να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι και να έχετε ένα πρόεδρο που το έχει ζήσει και τα καλά και τα κακά αυτού του συστήματος και να μην θέλει ενδεχομένως το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ή του Γέιλ ή του Χάρβαρτ να κάνει ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα που έχει κατά την άποψή μου πολύ καλά δημόσια πανεπιστήμια που παρέχουν δωρεάν γνώση στους νέους και στις νέες αυτής της χώρας και παρήχαν και δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία όσο πάει και αυτά ξέρετε λιγοστεύουν Νομίζουν, νομίζω ότι σιγά σιγά θα, θα τελειώσουν και αυτά και είναι σε μια διαδικασία απίσκναση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως και άλλοι τομείς του δημόσιου, του δημόσιο, για παράδειγμα, η δημόσια υγεία, που βρίσκονται σε μια απίσνα εξαιτία των πολιτικών της Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση αυτή. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο το δημόσιο πανεπιστήμιο και πολύ πιο αποδοτικό εάν υπήρχαν περισσότεροι πόροι και υπήρχαν οι δυνατότητες για να υπάρχει πολύ περισσότερο προσωπικό. Δυστυχώ αυτό δεν γίνεται. Με ευθύνη και επιλογή αυτή τη κυβέρνηση. Και τώρα, ενώ βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, το οποίο είναι καλό, σα λέω, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο εξαιτία των επιλογών τη κυβέρνηση. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση και τι λέει, στην ουσία, ότι θα ανοίξει τι πόρτε για, την... για να γίνουν τα πανεπιστήμια επιχειρήσει. Δεν... δεν πίσω, τέτοιο, πίσω, πίσω από τον τίτλο μη, μη κερδοσκοπικά, ναι. ε, Γιατί να κυρία φεύγουν τα παιδιά μας Στην στη με... Λονδίνο μας... Το, Στην Ευρώπη, Και να μην έχουν Αυτά που μπορούν, έτσι, δεν λέω εγώ, για να μην έχουν τη δυνατότητα στα να, κολέγια, να κάνουν Πολλά στην παιδιά πηγαίνουν στα κολέγια εξαιτία πάλι των επιλογών αυτή τη κυβέρνηση που τα αφήνει εκτό πανεπιστημίων με κάτι, ξέρετε, τεχνάσματα όπω είναι η δική βάση εισαγωγή. Είπε, είπε ο Κυριάκο Κερακάκη σήμερα ότι το Yale θα μπορούσε το Gail να κάνει ένα μεταπτυχιακό μέσα στο ΕΚΠΑ, Το καποδιστιακό Αυτό Γιατί δεν είναι κακό. Θέλω λίγο να ολοκληρώσω. Είναι κακό να μην δίνει του πόρου που πρέπει για το δημόσιο πανεπιστήμιο και να υπολείπεσαι κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ευρώπη επενδύει πάρα πολύ στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στη δωρεάν Σωστό εκπαίδευση. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Μπορούσατε να μου Αλλά φέρετε και ένα παράδειγμα. Φέρει, όμως, θα, μπορούσατε, θα μπορούσατε να μου φέρετε να ένα γέι. παράδειγμα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ενώ θα μπορούσε να κάνει αυτό, είναι η επιλογή τη κυβέρνηση να μην το κάνει ακριβώ για να ανοίξει τι πόρτε και τα παράθυρα για την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία σε βάρο τη εκπαίδευση τη πανεπιστημιακή. εσείς φοβάστε και όλα αυτά, αν μου, αν μου επιτρέπετε, γίνεται μέσα από την παράκαμψη του ίδιου του συντάγματο, το άρθρο 6, με την επίκληση μάλιστα ενό άλλου άρθρου του συντάγματο, που είναι το άρθρο, 28. Το, το άρθρο 28. Αυτό θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο τη δηλαδή. Επικρατεία. Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλέ συζητήσει σε αυτού του χώρου, στους, στους συνταγματολόγου, ναι. σε έγκριτου νομικού. Και θέλω να επισημάνω και κάτι. Ε, όλοι αυτοί που τώρα ανακαλύπτουν το άρθρο 28, τι λένε. Τόσο καιρό δεν υπήρχε το άρθρο 28 σε, σε σχέση με το άρθρο 16 του συντάγματο. Άρα... Προφανέστατα και υπήρχε. Αλλά δυστυχώ, μάλλον, δεν υπήρχε καμία κυβέρνηση και κανένα πρωθυπουργό που να δείχνουν τόση ασέβεια απέναντι σε αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα υπέρτατο ενό του κράτου. Για να κλείνουμε και αυτό το θέμα, το όχι, όχι, όχι που μου είπατε προηγουμένω. Όχι. Σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσετε. Όχι και είναι, ξέρετε, επειδή αναφερθήκατε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ένα όχι που το διατύπωσε και ο ίδιο ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανο Κασελάκη, όταν ρωτήθηκε πολλέ φορέ σε συνεντεύξει του. Και μην συγκρίνουμε <coughs> διαφορετικά πράγματα και διαφορετικέ καταστάσει. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει έναν καταστατικό χάρτη που είναι το Σύνταγμα, που προβλέπει, που προβλέπει αυτή η συνταγματική διάταξη και νομίζω ότι είναι από τι πιο κομβικέ, ακριβώ γιατί ε, προάγουν αυτό το δικαίωμα στην κοινωνική κοινοτικότητα των ανθρώπων την υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει τους πόρους στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και στην ανώτατη δημόσια εκπαίδευση είναι υποχρέωση, δεν είναι μόνο δικαίωμα να το ξέρετε εμεί να το διεκδικούμε, αλλά είναι υποχρέωση της πολιτείας να το διασφαλίζει. Και πώς το κάνει. Να διπλασιαστούν οι πόροι για τις ε, ε, ανάγκες των ε, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φυσικά, εγώ θα σας έλεγα, ακόμη και να διπλασιαστεί το προσωπικό που Σαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουμε τη μικρότερη αναλογία. Δηλαδή, να προσλάβουμε άλλου τόσου εκπαιδευτικού. Προφανέστατα και χρειάζεται. Έχουμε, ξέρετε, τι χειρότερε επιδόσει στην αναλογία φοιτητών με, με εκπαιδευτικό προσωπικό. Τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι τρία μεγάλα θέματα. Γάμο ομοφύλων και τεχνοθεσία. Mm -hmm. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα το φέρει. Ε, ήδη και η Ντόρα Μπακογιάννη, ακόμα και ο Άδενη Γεωργιάδης και το λέω γιατί και εγώ εξεπλάγει χθε. Μίλησε για τα δικαιώματα των παιδιών. Μέχρι που... και μουστάκι θα τον βάλουν να ξυρίσει το κύριο. Γιατί <laughs> το <άδολο laughs> δηλαδή, <laughs> Γεωργιάδη, αν είχε δηλαδή. Ε, εντάξει, γιατί ακριβώς έχει ε, μεταξελιχθεί στον άνθρωπο της κυβίστησης. Ε, εντάξει, ε, αξιολογείται ο καθένας και για αυτό που έλεγε και για αυτό που λέει. δεν είναι, δε είναι, δε είναι κακό. Και για αυτό που κάνει. Δεν είναι κακό. Μπράβο, αλλά ξέρετε, έχετε, έχουν αλλάξει οι λέξει, ε, χρησιμοποιούνται, ε, με εφημισμό από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα νομοσχέδια που φέρνουν που μια καταστροφή, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο το ονομάζουν, ω την ουσία κλείνουν το δημόσιο Ωραία. πανεπιστήμιο. Ε, πάμε το να ίδιο θεωτήσω. γίνεται και εδώ, είναι τη κυβίστηση. Λοιπόν, η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδο, είναι κατηγορηματικά αντίθετη και μάλιστα ορισμένοι ιεράρχε, βλέπαμε νωρίτερα τον Σιμεών Φθιότητο, με πολύ επιθετικό λόγο ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Εγώ έτσι θυμήθηκα δημοσιογραφικά την τη δεύτερη θητεία Σιμίτη που είχε την κόντρα με τον Μακαριστό Χριστόδουλο για τι ταυτότητε. Τελικά κέρδισε ο Σιμίτη και δικαιώθηκε. Θα αφήσω τον Σιμίτη να πόρια... το για μετά, γιατί θα σα πω ότι μα συνδέει και μία έτσι πνευματική σχέση. Δεν... Θα ξεκινήσω όμω. Εσεί Αυθή... τι θα κάνετε Αυθήνω... όταν έρθει αφήνω, το νομοσχέδιο. τι εκκλησίε και τα... τα, εκκλησιαστικά και τα θεολογικά. Θα το στηρίξετε αυτό. Θα μείνω πάλι στην προεκλογική υπόσχεση του Πρωθυπουργού. Ότι ήταν υπέρ του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών. Και μετά τι εκλογέ το είπε. Α το κάνει. Γιατί δεν το κάνει τώρα. Το χρησιμοποιεί. Αστηρίξετε. Το χρησιμοποιεί. Μα είναι προφανέ. Εμεί φέραμε το σύμφωνο συμβίωση για το αμόφυλα ζευγάρι. Δεν θα το κάνουμε. Εμεί είμαστε συνεπεί. Ε, σε όλη τη διάρκεια τη συζήτησή μα, νομίζω, καταδεικνύεται αυτό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έλεγε το τηρεί και το κάνει. Και τώρα που είναι εξωματική αντιπολίτευση, αλλά και όταν ήταν κυβέρνηση, Αναφέρουμε στο σύμφωνο συμβίωση. Θα ερχόταν και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν προκάμαμε, που θα έλεγε και ο Χαρίλαος. Σα είπα για το μεταναστευτικό. Θα μπορούσα να σα πω και για την εξωτερική πολιτική ή και για τα ζητήματα με την Αλβανία και την ελληνική μειονότητα. Τι κάναμε και τι δεν έκανε ο κύριο Μητσοτάκη. Θετική εξέλιξη ε, με την δικαστική απόφαση. Βλέπω αρκετέ συνενέσει. Ε... Είστε σε. Ε, σα λέω, είναι, εκλαμβάνουμε ως μια θετική εξέλιξη, μια Ωραία. ιστορία που δεν έχει κλείσει, αλλά είναι μεγάλη παρέμβαση Επειδή αυτή. Πρέπει, αλλά επιτρέψτε μου. Πρέπει, από το κοντρόλ ε, με φωνάζουν, πρέπει να κλείσουμε και θέλουν να λοιπόν, ακούσω για τον σημείο αυτό που θα λέω. Εμεί ε, εί, είμαστε προφανέστατα υπέρ του γάμου, αλλά δεν είμαστε υπέρ τη εργαλειοποίηση τη συζήτηση. Να την αφήνω ω μια ανοιχτή συζήτηση για να πολλώνεται το κλίμα και να δημιουργούνται εντάσει και αντιδράσει. Δεν χρειάζεται αυτό. Αν θέλει ο κύριο Μητσοτάκη να φέρει τον γάμο και να μετρηθεί επίση στην κοινοβουλευτική του. Θα είναι δύσκολη η κόντρα του, με την εκκλησία. Όχι, θα, θα είναι δύσκολη η κόντρα του με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ε, εκεί είναι η κόντρα. Ε, αυτά μερικέ φορέ έχουν κάνει. Η εκκλησία, η εκκλησία δεν αύριες. ψηφίζει στη Βουλή. Δεν έχει ψήφο λοιπόν, ο σεβασμιότατο. Πείτε μου γιατί σεβασμιότατος... με... σημειών, δεν έχει ψήφο στη Βουλή. Στην ψήφο στη Βουλή έχουν οι, οι, οι άρεσε οι αυτό που είπε ο Σιμεών. Έτσι ο τρόπο που το είπε. Ε, δεν με έχει συνηθίσει ο Σεβασμιότατος τον σέβομαι πάρα πολύ αλλά είναι η άποψη της Εκκλησίας διάβασα και ε, την ανακοίνωση και ανακτήνωση. ο τρόπος που το είπε ρε και, ε, και ρε και ρε σας λέω τυχαίνει να έχετε λέει στην εξώδιο ακολουθία του πατέρα μου δεν θα ήθελα, σέβομαι τον Σεβασμιότατο Σιμεών κρατώ αυτή την πνευματική σχέση που έχουμε ε, νομίζω ε, ότι μας έχει συνηθίσει σε πιο κατευναστικό λόγο βέβαια σέβομαι την διαφορετική άποψη Αυτόν που σέβονται τη διαφορετική άποψη και την διαφορετικότητα. Ο σεβασμιότατο Σημεών το κάνει. Σέβεται την διαφορετικότητα. Μάλιστα. Κυρία Αυγέρη, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε απόψε εδώ στην επόμενη μέρα. Καλέ γιορτέ, καλά Χριστούγεννα και με το νέο έτο θα τα ξαναπούμε. Νομίζω βγάλαμε ειδήσει, έτσι. Βγάλαμε, βγάλαμε, βγάλαμε. βγάλαμε τίτλου. Το μεροκάματο το, το βγάλαμε Αυτό και απόψε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, Ευχαριστώ. να είστε καλά αύριο Παρασκευή. Τελευταία ημέρα τη εβδομάδα και τελευταία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα, στι 8 εδώ, η επόμενη μέρα με καλεσμένο εκ